Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε σε ειδήσεις που κάνουν ιδιαίτερη έτσι, αίσθηση. Θα ξεκινήσουμε με τη Σκωτία, από τη Σκωτία μάλλον, και τη βόλτα με ελικόπτερο για ψώνια από πλευράς πληρώματος πάντα, κατά τη διάρκεια άσκησης διάσωσης. Πήραν το ελικόπτερο διάσωσης και πήγαν για ψώνια. Το πλήρωμα ελικοπτέρου διάσωσης στο Σέτλαντ της Σκωτίας ήταν εν ώρα υπηρεσίας. Αντί να κάνει την καθιερωμένη άσκηση διάσωσης, αγόρασε τα φιλέτα του από κρεοπόλη με τον οποίο είχε ραντεβού σε μια πεδιάδα. Ο πιλότος προσγείωσε το ελικόπτερο σε χωράφι. Είχε ραντεβού με τον κρεοπόλη σε ένα φράχτη, ο οποίος του παρέδωσε τα φιλέτα. Η κάμερα κατέγραψε το συμβάν. Ο πιλότος έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ εξετάζεται ακόμη και απομάκρυνση του από το σώμα. Βρετανοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν παίρνουν μέρος σε θεατρική παράσταση, η οποία έχει το ύφος παροδίας. Αποφάσισαν να τραγουδήσουν και να χορέψουν δημένοι με αφγανικές φορεσιές, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για συναδέλφους τους που τραυματίστηκαν σε μάχες. Το διάσημο μνημείο Stonehenge στο Glasgow Green Park έχει μετατραπεί σε χώρο διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Χοροπηδούν επάνω σε ένα φουσκωτό ομοίωμα του μνημείου, το οποίο έχει τοποθετηθεί περιμετρικά του αληθινού. Πρόκειται για ένα έργο του βραβευμένου καλλιτέχνη Τζέρεμι Τέρνερ και τοποθετήθηκε εκεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Καστικών Τεχνών της Γλασκόβης.